την διαδρομή. Θα κάνει καμιά τριανταριά εκδόσεις, μου λέει, θα γίνω πολύ. Και εξαγοράζουν τη γυναικεία ομορφιά. Εξαγοράζουν τη γυναικεία. Έτσι ένιωσες. Όχι, υπάρχει. Σε ενοχλεί. Όμως από την άλλη μεριά, σκέφτεσαι ότι ξέρεις κάτι. Το ίδιο αυτό πρόσωπο είναι αυτό που σε έκανε να περάσεις πολύ όμορφες νύχτες. Αγωνίας, ξέρεις, αν θα βγεις ραντεβού μαζί του. Βγαίνεις ραντεβού και. Εκκλησία. Υπάρχει πρία. Έστω και αν είναι παραπλανημένος, δεν είναι αυτός ο οποίος παραπλάνησε τον άλλον. Είναι αυτός που δίνεται. Που... Όχι, αυτή την ομορφιά. Ο άλλος που δεν νιώθει τίποτα και που υποκρίνεται ότι είναι εξίσου ερωτευμένος. Ότι εκτιμάει τον άλλον τον προσωπικές σχέσεις. Είτε επάγγελμα. Είτε. Μην βλέπεις τα τελευταία. Δηλαδή, ακόμη και όταν το τέλος είναι λάθος, αυτός που ξεκινάει με αγνότητα, με ειλικρίνεια και με καλές προθέσεις, έχει μόνο να εισπράξει θετικά πράγματα. Γιατί και στην λάθος στιγμή πρέπει να ήταν πραγματικότητα. Στους 8 μήνες. Άκουσε με κάτι. Η ζωή. Λες, είμαι κανένα πρόσωπο που κρύφτηκε σε τίποτα. Είσαι γιατί... η αρσενική σαπουτζάκι που σε έβγαλε. Στο Λαζόπουλο είναι μια άλλη ιστορία. Καλή του ώρακη που είναι. Θα μιλήσουμε κάποια στιγμή για το Λαζόπουλο. Μια οποιαδήποτε γραφική καρικάτουρα. Καταλαβαίνω την ανάγκη. Το έκανα γαργάρα. Δεν θα μπορούσα να κυκλοφορήσω. Εγώ λοιπόν που έχω αίσθηση ντροπή. Δεν αντιδρώ. Με λένε απατεώνα. Δεν δέρνω, δεν αντιδρώ. Άντρας είναι όποιος δέρνει. Λένε... Δηλαδή. Όχι. Δεν μπορεί να λες ότι δεν δίνεις αφορά. Δίκιος. Νομίζεις. Δηλαδή, ακόμα και όταν έχεις δίκιο το χάνεις. Πάχε. Γιατί την έχεις εκεί μπροστά σου, εντάξει όλα, μια χαρά. Δηλαδή έχεις τη δουλειά σου, την καριέρα σου, τη γυναίκα κλπ. Και να πας και να την κλωτσάς. Αυτό νομίζεις εσύ. Πρέπει να το ανεχθείς. Είσαι μες στο σπίτι σου. Yeah. Και να πούν ξέρεις κάτι. Υπάρχει και ένας άλλος. Αντί να διαιωνίσω μια πλαστή εικόνα, σφαλιάρα στο βαλιάνά του. Ναι, μα... Βρήκε λοιπόν ένα... Άτυχε μετά τα όσα συνέβησαν, όμως πάλι το ίδιο θα έκανα. Γιατί μου απαντάς. Για να δω εσύ πώς. Προσπαθώ να πάρω εγώ με δεδομένη. Δεν φαντάστηκα ότι έχουν βάλει. Εκτελεί το ένα άνθρωπο μέσα, όπως εκτελέσει τα σου. Σκέφτεσαι ότι ένα άνθρωπο στην τράει είναι το κύρος. Και η μάντρα είναι το κύρος. Ναι. Και το ξύλο. Δηλαδή, για άκουσε με ρωτήσει. Και, και κάθεσαι στο, στη βίλα σου, παρακολουθεί να τον εκτελούν στην τηλεόραση και δεν πάει. Να πηδάει μια μάντρα. Τη μάντρα. Μέχρι και τώρα που μιλάμε, τουλάχιστον συνεργάτε που είναι δικηγόροι, δικαστές και εισαγγελείς. Έχουν όλα αυτά με αυτό. Να σου εξηγήσω. Την ουσία όμως, όταν πας και τους ρωτήσεις, τι είναι ο Κούγιας, είναι ανήθικος άνθρωπος. Για κάνε το σαν γκάλοπ. Όλος ο δικηγορικός σύλλογος είναι άνθρωποι που είτε έχουν διδαχθεί συμπεριφορές από μένα, μιλάω για τους νεότερους, για το μέσα στη δικηγορία. Για να. Αυτή. Εγώ δεν έχω σκοτώσει κανένα. Τη δράση βία, κατά την παράθεση τελικώς, αυτοί ζήτησαν συγγνώμη. Μιλάω ακόμη και από εκεί και ύστερα, ο ίδιος ο ποινικός κώδικας λέει ότι ακόμα και όταν δείρεις κάποιον και τον βρήσεις, αν αυτό γίνει από δικαιολογημένη αγανάκτηση, σημαίνει ατιμόρυτος. Εγώ λοιπόν, πριν φτάσει στο σημείο κάποιος να μου καταγνώσει ευθύνες, θα πρέπει να ψάξει να βρει προηγουμένως τι έχει συμβεί. Εγώ για τον εαυτό σου λέω. Κάνα πράγμα θα σου πω. Τι. Εάν είχε προσπάθησε να μου κάνει κακό και να με εξοντώσει, θα σου έλεγα λυπάμαι και ζητάω συγγνώμη. Mm. Θα σου πω γιατί λυπάμαι. Mm. Γιατί έπεσα σε μια παγίδα. Ποια από όλες. Της εικόνας και της εντυπώσεως. Που έπρεπε να ξέρω με την εμπειρία που έχω πώς παίζεται το παιχνίδι. Έπρεπε να ξέρω, ναι, αν μπορούσα να τη διαγράψω ανεξάρτητα είχα δίκιο ή άδικο. Δεν θέμα άκρηση. Να σου πω. Όταν δεν γίνεται μόνο για να έχει σαν αποτέλεσμα. Πολλές φορές θέλουν να μας βάλουν όλους να σκεφτόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Να ξέρεις ότι δεν μπορούν να αλλάξουν όλα μια μέρα στην άλλη. Με κάτι δάφνες για 150.000 δράσεις. Και θέλεις να κάνει. Είναι αυτή που κάνει τα παιδιά να νιώθουν ασφάλεια. Ο πατέρας, όπως είμαι στο σπίτι μας, τα παιδιά μου, επειδή η γυναίκα μου δεν ξυπνούσε νωρίς. Το θέμα. Δηλαδή, έλα, να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν υπάρχει άνθρωπος να το ξεκαθαρίσουμε. Να το ξεκαθαρίσουμε. Να το ξεκαθαρίσουμε. Άκουσε με κάτι. Μέχρι και ο Αλέξης για να το ξεκαθαρίσουμε. Λέει στον καναπέ αυτό. Δύο πραγματάκια να δούμε. Ναι. Άρα λοιπόν. Τόσο μυαλό μου είναι η εικόνα της γυναίκας που θα κάτσει μέσα στο σπίτι. Αφού τέλειωσε μια σχολή δημοσιογραφίας που έλειπε από το σπίτι. Σχολές, γιατί τις χρηματοδοτεί. Για παιδιά και έχουν ανάγκη τη μάνα τους. Και κατά την άποψή μου τουλάχιστον. Από κάτι όμως που με ενοχλεί. Δεν με αφήσει να τελειώσει. Που ο άντρας θα βοηθήσει την οικογένεια να μείνει οικογένεια. Αυτό, αν ορισμένοι δεν το καταλάβουν, 4 ώρα θα φύγει από το σπίτι. 5, 6. Σε άλλη εκπομπή γιατί δεν προλαβαίνω σήμερα. Λοιπόν. Είναι το εξώδικο. Για να ξεκαθαρίσει με τα λόγια. Πρέπει να νιώσει ενοχή. Δεν θα την γυρίσουν... μεσημέρι. 4 ώρα σύμφωνα με τις. Μπορεί να είναι εκεί. Θα πάει 6, 7. Mm. Θα γυρίσουν και θα δουν ούτε τον πατέρα σου. Με πάρα πολύ. Αυτή την προσωπία στους ανθρώπους. Ανάλογα με ποιο συναντάν και ξέρουν. Θα καθαρίσουμε όμως τα πράγματα. Εγώ, ούτε λοιπόν εμένα,
Υπάρχει ένα. Παλιές στιγμές εκ των υστέρων. Νόσουν τον τάδε, τον καλούμε στους που τη συνέλαβαν και την έφτιαξαν. Και θέλω να δω που, με αυτό που είπα, ή του Τριανταφυλόπουλου και του Βαλιανάτου, υπάρχει. Πώς δεν έχω προκαλέσει. Απόφαση πρωτοβάθμια. Εσύ κάνε έναν γκάλο. Εγώ ούτε bodyguards έχω, ούτε οδηγούς έχω. Να. Κυκλοφορώ μόνος μου στον δρόμο. Βγαίνω μόνος μου. Καταλαβαίνεις ο κόσμος τι αντίληψη για σένα. Εγώ που έχω και αίσθηση ντροπής, αν πραγματικά εισέπρατα ότι ο κόσμος με αποδοκιμάζει, θα εξαφανιστεί. Θα είχα φύγει από την Ελλάδα. Θέλω λοιπόν να καταλάβεις τι με έχει ενοχλήσει. Με έχει ενοχλήσει τι. Κάνε ένα γκάλο, εσύ. Κάνε ένα γκάλο. Εγώ σου λέω, αν έπαιζα ξύλο, αν βριζόμαστε δημόσια. Γνωρίζω τη γυναίκα μου και πάμε στην Κλειφάδα. Στην Κλειφάδα με ψήνουν να βάλω πάλι με τον τελευταίο συνδυασμό, ανεξάρτητο. Ο συνδυασμός πήρε 6.000 σταυρούς, έχω δουλειά και να λύνω το πρόβλημα της κεραίας στον Ημιτό που λειτουργεί μπροστά στο δημοτικό σχολείο της Γλυφάδας. Κοίτα. Γιατί δεν παίρνεις. Και να προσκομίζεις, είναι η ζωή σου σαν ένα δικαστήριο. Να προσκομίζεις στοιχεία ότι.